συνέχεια των όσων ακούστηκαν, θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα ξεκίνησε επί της ουσίας με την ένταξη της χώρας την τότε 881, ενώ το 1999 τέθηκε στη λειτουργία το Εθνικό Πρόγραμμα με την ονομασία Ψυχαργός και το 2000 ξεκίνησε επίσημα η λεγόμενη αποασυλοποίηση. Η κυβέρνηση της Νουδού, αξιοποιώντας το νομικό όπλο στάσιο που τους παρέδωσαν όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, κλιμακώνει σήμερα την επίθεση. Οι εξαγγελίες του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού για τα ζητήματα ψυχικής υγείας του κ. Βαρτζόπουλου μαρτυρούν ότι στόχος είναι να υλοποιηθούν κατά γράμμα οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χάρισμα της ψυχικής υγείας σε ΜΚΟ, ΑΜ και ιδιώτες. Χρησιμοποιούν ως όχημα την ολοκλήρωση της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και ευκολόγια για αντιμετώπιση των προβλημάτων που ίδια η πολιτική τους γεννά, όπως η ιδρυματοποιημένη περίθαλψη των ψυχικά πασχόντων, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η συσσόρευση ψυχικά ασθενών στα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή σε ψυχιατρικές κλινικές γενικών νοσοκομείων και η ελπής διασύνδεση αυτών μετά το πέρας της νοσηλείας, προσπαθώντας έτσι να πείσουν για την ορθότητα των πολιτικών τους. Η διαχρονική ανυπαρξία οργανωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσα από τις οποίες να εκπορεύονται και να εκπονούνται προγράμματα προληπτικής ψυχιατρικής, είναι γνωστή. Στον αντίποδα αυτού, η λύση δίνεται με προγράμματα πυροτεχνήματα με ημερομηνία λήξης, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς, όπως είναι τα πρόσφατα παραδείγματα με τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης στην ψύχωση, με 18μηνη διάρκεια και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα ολοκληρωθούν μετά το πέρας της χρηματοδότησης, αντιμετωπίζοντας την έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση ως μια παροδική ανάγκη για τον πληθυσμό και μάλιστα των ηλικιακά νέων. Επιπρόσθετα, με διοικητικές αλλαγές που προβλέπονται στο νέο προσχέδιο νόμου, διάφορες ΜΚΟ και ΑΜΚΕ που ανθούν χρόνια στο χώρο ξεκοκαλίζοντας προγράμματα, μπαίνουν κάτω από την ίδια διοικητική ομπρέλα με τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ενώ δίνονται γενναίες χρηματοδοτήσεις για τη δημιουργία νέων δομών, με τους ιδιώτες και κάθε λογής φιλάνθρωπος να αναλαμβάνουν αυτό που το κράτος θα έπρεπε να παρέχει. Στο πλαίσιο λειτουργίας ενός ενιαίου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ΕΔΙΨΗ θα λέγεται, ενός διοικητικά συγκεντρωτικού δικτύου όπου χωράνε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες, καταργούνται τα 2 από τα 3 εναπομείνατα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία του ΕΣΥ, δηλαδή το Δαφνί στην Αθήνα και η Σταυρούπολη στη Θεσσαλονίκη, για να δοθεί ακόμα περισσότερος χώρος στην ανάπτυξη ιδιωτικών κλινών, που ήδη αριθμούν 4.700, σε αντίθεση με τις 900 κλίνες του ΕΣΥ. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται σήμερα η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα της πλοήγησης των ασθενών, όπως το ονομάζει. Η πλοήγηση, βέβαια, για τη λαϊκή οικογένεια θα σημαίνει να φορτωθεί και αυτό το βάρος. Να αποτελεί ατομική της ευθύνη η φροντίδα του ψυχικά πάσχοντος από την πρόληψη, τη διάγνωση, την οξύ αντιμετώπιση αλλά και την αποκατάσταση, τη φροντίδα και την κοινωνική επανένταξη. Ταυτόχρονα και για τους εργαζόμενους υγειονομικούς θα ισχύει το φαινόμενο της πλοήγησης, αφού ο εργαζόμενος θα δύναται να μεταφέρεται όπου του ζητηθεί για να καλύψει έκτακτες ανάγκες στην εκάστοτε υγειονομική περιφέρεια. Αντίστοιχα, στον τομέα της απεξάρτησης, με τη συνένωση όλων των οργανισμών σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με όνομα Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης, ΕΟΠΑΕ, μπαίνουν στο στόχαστρο της υποβάθμισης της ουσιαστικής λειτουργίας τους προγράμματα με δείγματα γραφής στη θεραπεία και την επανένταξη. Προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω, το ΑΡΓΟ, το ΔΙΑΠΛΟΣ, ο ΙΑΝΟΣ θα υποχρεωθούν να αλλάξουν φιλοσοφία. Πιθανή εξέλιξη θα είναι ακόμα και το πάντρεμα της θεραπείας και της πρόληψης με ΜΚΟ, οδεύοντας με όλο και πιο γοργά βήματα στο χτύπημα της δημόσιας και δωρεάν επεξάρτησης. Με το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου να βασίζεται όχι μόνο στην κρατική χρηματοδότηση, αλλά όλο και περισσότερο σε προγράμματα με ημερομηνία λήξης, όπως τα ΕΣΠΑ, σε χορηγίες και προοπτικά ακόμα και σε νοσήλιο από τους ίδιους τους αποδέκτες, όπως δείχνει και η πείρα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξαγγελίες για τον ενιαίο φορέα δεν έρχονται να απαντήσουν στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στο πεδίο των εξαρτήσεων, αλλά να υπηρετήσουν μια πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει βασικούς άξονες. Την ιατρικοποίηση ενός κοινωνικού φαινομένου αυτού της εξάρτησης, την παραπάνω ενίσχυση της μείωσης της βλάβης σε αντιδιαστολή με την ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, την πολιτική κόστος όφελος με τη συνέργεια προγραμμάτων με διαφορετική αντίληψη για την τοξικοεξάρτηση, την αλλαγή του χάρτη των παρεχόμενων υπηρεσιών όχι με θεραπευτικά αλλά με οικονομικά κριτήρια και το τσουβάλιασμα όλων των εξαρτήσεων κάτω από την ομπρέλα μιας λανθασμένης αντίληψης για την εξάρτηση. Επί της ουσίας, καλλιεργούν την αποδοχή της χρήσης μέσα από την ενίσχυση της λογικής του λειτουργικού χρήστη, διαμορφώνοντας ανοχή προς το κοινωνικό φαινόμενο των ναρκωτικών και ενισχύοντας την ατομική ευθύνη του χρήστη και της οικογένειάς του. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία, οι οικογένειες των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, οι μαζικοί φορείς
στον χώρο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης, χρειάζεται να μην επιτρέψουν τις εξελίξεις που δρομολογούνται και να διεκδικήσουν υψηλού επίπεδου δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης με βάση τις κατακτήσεις της επιστήμης για την πλήρη κάλυψη των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Το ΚΚΕ διαχρονικά δίνει ιδιαίτερο βάρος στη ψυχική υγεία και είναι το μόνο κόμμα που πρωτοστατεί στους αγώνες και βάζει διεκδικήσεις στη βάση μιας ολοκληρωμένης πρότασης που πατάει στις σύγχρονες ανάγκες, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι η ψυχική υγεία αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα. Θεωρούμε πως η εξελίξη ψυχική υγεία είναι και πρέπει να αποτελούν και κριτήριο ψήφου για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ευχαριστώ.